Βίντεο ντοκουμέντο από το ναυάγιο της Πύλου έφερε στο φως της δημοσιότητας η εκπομπή Μέγκα Γεγονότα. Το βίντεο, το οποίο εξασφάλισε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, αποκαλύπτει τι συνέβη και εκατοντάδες άνθρωποι πνίγηκαν στη θάλασσα. Ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος από το τραγικό ναυάγιο της Πύλου. Η εικόνα είναι λίγη ώρα πριν τη βύθιση του αλλιευτικού σκάφους, τη στιγμή που προσπαθεί να προμηθευτεί τρόφιμα από δεξαμενόπλιο. Το σκάφος ταλαντεύεται λόγω της υπερφόρτωσης και της μετακίνησης των ανθρώπων πάνω στο κατάστρωμα. Παίρνει επικίνδυνη κλίση προς τη μία και την άλλη πλευρά και είναι έτοιμο να βυθιστεί. Μάλιστα, φαίνεται ξεκάθαρα ένας άνθρωπος να πέφτει στη θάλασσα. Οι εικόνες καταγράφηκαν από κάμερες του λιμενικού σώματος που παρακολουθούσε τις κινήσεις του σκάφους, στο οποίο φαίνεται να επέβαιναν τουλάχιστον 700 άνθρωποι. Το λιμενικό διαψεύδει με κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν έγινε προσπάθεια δημιούργησης του σκάφους, όπως αναφέρουν τα ξένα μέσα ενημέρωσης, και σημειώνει πως το συγκεκριμένο βίντεο αποδεικνύει πόσο ασταθές ήταν το πλοίο λόγω των υπεράριθμων επιβατών. Να σε καλωσορίσω, Βασίλη. Είναι ένα βίντεο που κόβει την ανάσα, διότι φαίνεται το πλοίο πως γέρνει απειλητικά προς τη μία και την άλλη πλευρά και είναι έτοιμο να βυθιστεί. Κατερίνα, το βίντεο λοιπόν που αποκαλύπτουμε σήμερα, που ίσως είναι το πιο σημαντικό στην υπόθεση της Πύλου και το οποίο παρουσιάζει το Μέγκα, προέρχεται από τις κάμερες του σκάφους του λιμενικού που παρακολουθούσε τις κινήσεις του μοιραίου δουλεμπορικού με τους 700 επιβάτες τουλάχιστον. Το βίντεο αυτό είναι λίγες ώρες πριν την μοιραία ανατροπή και βύθιση του πλοίου, ενώ επιχειρεί να λάβει τρόφιμα από τάνκερ. Στο οπτικό αυτό υλικό αποτυπώνονται με ενδεικτική ακρίβεια οι κλειδονισμοί και η αστάθεια του σκάφους των δουλεμπόρων, λόγω ακριβώς της υπερφόρτωσης και της μετακίνησης των επιβατών, των εκατοντάδων επιβατών. Και όπου λόγω της εφιαλτικής κλίσης που παίρνει το δουλεμπορικό, σχεδόν οι επιβάτες που κάθονται στην έξω πλευρά, που έχουν στηβαχτεί στην έξω πλευρά, σχεδόν ακουμπούν στη θάλασσα. Δείγμα δηλαδή πόσο ευάλωτη ήταν η ευστάθεια του πλοίου λόγω ακριβώς αυτού του τεράστιου ανθρώπινου φορτίου, όπως λέγεται. Συνεπώς, συνεπώς προκύπτει από αυτό το βίντεο ότι δεν ρημουλκούσε το λιμενικό το πλοίο και εξ αυτού του λόγου βυθίστηκε, έτσι δεν είναι? Είναι λίγο νωρίτερα, Γιάννη, αυτό το βίντεο. Είναι την ώρα που του ρίχνουν τρόφιμα, λίγη ώρα νωρίτερα. Αυτό που αναφέρεται για τη ρημούλκηση μνημονεύεται για κάποια ώρα αργότερα, μέσα στο βράδυ. Αυτό είναι κατά κάποιες ώρες νωρίτερα. Αλλά είναι δεικτικό πόσο προβληματική ήταν η ευστάθεια αυτού του πλοίου. Αυτό το βίντεο αποκαλύπτει και αυτό καταδεικνύουν οι λιμενικοί που το έχουν τραβήξει. Οι λιμενικοί, βεβαίως, ως προς αυτό που λες, που είναι πολύ σημαντικό, αρνούνται κατηγορηματικά, ναι, γιατί μνημονεύεται σε πολλά διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης το τελευταίο χρονικό διάστημα και χθες και τις τελευταίες 24 ώρα, αρνούνται για διαφόρους λόγους ότι θα κινδύνευε και το ίδιο το σκάφος του λιμενικού αν υπήρχε τέτοιου είδους απόπειρα ρημούλκησης, και από διάφορες άλλες αναφορές από άλλα μέλη του πληρώματος. Καλά, διεθνή μέσα βέβαια, Βασίλη, λέγανε και για την νεκρή Μαρία του Εύρου και απεδείχθη τελικά ότι αυτό δεν ισχύει. Οπότε δεν πάντως, αυτό που μπορούμε να πούμε με σαφήνεια είναι ότι τα στελέχη του λιμενικού απορρίπτουν με τα κατηγορηματικά ότι υπήρξε απόπειρα ρημούλκησης του σκάφους και ότι αυτό το βίντεο δείχνει ακριβώς πόσο ασταθές ήταν και τι μεγάλες κλίσεις έπαιρνε λίγο πρωτού βυθιστεί. Και πραγματικά είναι συγκλονιστικό το βίντεο που μας παρουσίασε αποκλειστικά, Βασίλη Λαμπρόπουλε. Να σε ευχαριστήσουμε. Να επαναλάβουμε για μία ακόμα φορά ότι το λιμενικό έχει πολύ δύσκολο έργο. Εννοείται ότι σε τέτοιου είδους δυστυχήματα πρέπει να αποδίδονται ευθύνες, γιατί μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει να υιοθετούμε θέσεις παρόμοιες προς την τουρκική ρητορική, γιατί εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Τουρκίας. Όπως είχε αποκαλύψει ο γραμματέας της Ένωσης Υπαλλήλων Λιμενικού Σώματος Αττικής, Πειραιώς και Νήσων, Στέφανος Σταυρινούδης, μιλώντας στην εκπομπή Monitor και τον δημοσιογράφο Χρήστο Κωνσταντινίδη, το λιμενικό έχει σώσει καταγεγραμμένα τουλάχιστον 200.000 ψυχές και υποστήριξε ότι οι διασώσεις μπορεί να ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Όπως είπαμε και προηγουμένως, υπήρξε μια κατακραυγή άδικη, κατά τη γνώμη μου, γιατί το λιμενικό σώμα κάνει σημαντική δουλειά. Θα θέλαμε όμως να μας δώσετε κάποιους αριθμούς. Πόσους μετανάστες έχει σώσει το λιμενικό σώμα από την κορύφωση του μεταναστευτικού που ήταν γύρω στην περίοδο του 2015 μέχρι σήμερα? Έχουμε κάποια εικόνα από αυτούς τους αριθμούς? Κύριε Κωνσταντινίδη, μπορώ να σας πω με ασφάλεια ότι το λιμενικό σώμα έχει σώσει από βέβαιο θάνατο πάνω από 200.000 συμπολίτες. 200.000 ανθρώπους, οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν σίγουρα την αρνητική κατάληξη του θανάτου αν δεν υπήρχε το λιμενικό σώμα.
Μέσα σε αυτόν τον αριθμό υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος αριθμός επίσης, ο οποίος μπορεί να είναι και απροσδιόριστος, μπορεί να προσεγγίζει το 1 εκατομμύριο ανθρώπων, οι οποίοι ήρθαν ασφαλώς στην χώρα μας και δεν κινδύνευσε η ζωή τους βάσει τις ενέργειες του λιμενικού σώματος. Ένας τεράστιος αριθμός που σίγουρο αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο και δεν πρέπει καθόλου να μην αναγνωρίζετε αυτή η τεράστια προσπάθεια του λιμενικού και των στελεχών του. Από το 2015 μέχρι σήμερα έχουν σωθεί 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Πολύ πιθανό, 200.000 θεωρώ σίγουρα, βάσει και με τα νούμερα που έχουμε, ότι από βέβαιο θάνατο, και άλλο ένας τεράστιος αριθμός μπορεί να προσεγγίζει το 1 εκατομμύριο στις συνολικές επιχειρήσεις του λιμενικού σώματος. Μάλιστα. Πρόσφατα είχα δει μια δήλωσή σας που αναφέρατε ότι δεν είναι μόνο οι ζωές που έχουν χαθεί αυτών των δύστυχων ανθρώπων που προσπαθούν να εξασφαλίσουν καλύτερο μέλλον και προσπαθούν να περάσουν το Αιγαίο με κάποιες λαστιχιένες βάρκες, οι οποίες πολλές φορές έχουν τρυπήσει λαθροδιακινητές, γιατί υπάρχουν αυτά τα περιστατικά, και έχουν βρει τραγικό θάνατο στις ελληνικές θάλασσες. Έχετε πει ότι και λιμενικοί έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω στην προσπάθεια να σώσουν κόσμο. Μπορείτε να μας πείτε κάποια τέτοια περιστατικά που είναι πραγματικά συγκλονιστικά, δηλαδή να μαθαίνεις ότι οι άνθρωποι έχουν πάνω στο καθήκον έχουν χάσει τη ζωή τους. Κύριε Κωνσταντινίδη, πως εύκολα θεωρώ ότι καταλαβαίνετε, το να μπορείς καθημερινά να αντέξεις την πίεση του να πρέπει κάθε μέρα στην υπηρεσία σου, 24 ώρες 24 νυχθημερών, να είναι η δουλειά σου να σώσεις έναν άνθρωπο, όπως καταλαβαίνετε, το βάρος που υπομίζεται ένας άνθρωπος, ο οποίος και ο λιμενικός, όπως καταλαβαίνουμε, είναι άνθρωπος. Είναι οικογενειάρχες, είναι άνθρωποι που θα πάνε σπίτι τους, έχουν και αυτοί οικογένειες, έχουν παιδιά. Είναι ένα δυσβάστακτο βάρος. Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι και από το λιμενικό σώμα, οι οποίοι αυτό δεν το άντεξαν, έχουν πάθει εμφράγματα, έχουμε πεθάνει άνθρωποι από αυτό το πράγμα. Και δυστυχώς και είναι πολλά άλλα περιστατικά εκτός των θανάτων, οι οποίοι έχουν περάσει θέματα υγείας σοβαρά, λόγω αυτής του φόρου του εργασίας και της πίεσης. Έχουν αυξηθεί κατά πολύ, δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια αυτές τις περιπτώσεις. Είναι πραγματικά μια δύσκολη κατάσταση και πρέπει αυτό να το καταλάβει η ελληνική κοινωνία, ότι το λιμενικό είναι εδώ για να προστατεύσει και τα χωρικά μας εθνικά σύνορα, που είναι και ευρωπαϊκά, διότι υπάρχουν κανόνες που πρέπει να σεβόμαστε για να μπορούμε ειρηνικά να ζούμε ως συνάνθρωποι, και πάνω απ' όλα βάζουμε αυτή την ανθρώπινη ζωή με όλα αυτά τα στοιχεία που σας προανέφερα και πριν. Από τη μία έχουμε Έλληνες να κατηγορούν την Ελλάδα για το ναυάγιο της Πύλου και η απάντηση για το ποιος ευθύνεται για την τραγωδία και όλα τα δυστυχήματα που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια της κορύφωσης του μεταναστευτικού έρχεται από το Πακιστάν. Όπως θυμάστε, ο πρόεδρος της γερουσίας του Πακιστάν, Μουχαμάντ Σαντίκ Σαντζράνι, υποστήριξε ότι οι νεκροί συμπατριώτες του στο ναυάγιο ξεπερνούν τους 300 και εξέφρασε την οδύνη του αλλά και την οργή του για τους διακινητές. Μάλιστα, στη χώρα του συνελήφθησαν την περίοδο του ναυαγίου 10 ύποπτοι για διακίνηση ανθρώπων. Κύριε Φιλιππακόπουλε, θα σας στείλω και ένα άρθρο από κυπριακή εφημερίδα της Ελεύθερης Κύπρου που μιλάει και για το σοβαρότατο πρόβλημα που αντιμετωπίζει πλέον η Κύπρος με το μεταναστευτικό. Γιατί εκεί υπάρχει ένα σχέδιο της Τουρκίας να με σιωπηρή άλωση να εκτουρκίσει και να εξισλαμίσει και την ελεύθερη Κύπρο, χωρίς να πέσει μια σφαίρα. Μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν, όσοι ασφαλώς, εγώ πιστεύω δεν υπάρχει λογικός άνθρωπος στην Ελλάδα, επαναλαμβάνω, άνθρωπος που να έχει τα μυαλά στο κεφάλι του, που να μην έχει συγκλονιστεί από το ναυάγιο. Ακριβώς. Έστω και μια ψυχή όταν χάνεται, έχουμε πραγματικά ευθύνη ως κράτος να προστατεύουμε τις ζωές όλων των ανθρώπων. Καταρχήν, γιατί τους φίλους και τα λοιπά. Ήταν 100 παιδιά μέσα στα μπάρια κάτω κλειδωμένα και φύγαν τα παιδιά. Αλλά, 100 αλλά παιδιά. Προσέξτε, κύριε Φιλιππακόπουλε, εγώ διάβασα σήμερα τις δηλώσεις του Προέδρου της Βουλής του Πακιστάν, ο οποίος δεν τα βάζει με την Ελλάδα, τα βάζει με τους λαθροδιακινητές. Ναι. Αν θέλετε μπορείτε να το αναζητήσετε. Το έχω δει. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν η Ελλάδα να κατηγορεί τον εαυτό της όταν δεν μας κατηγορεί ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, ο Πρόεδρος της Βουλής του Πακιστάν. Εκεί που πρέπει να στρέψουμε, ασφαλώς είναι ένα τεράστιο ζήτημα παγκόσμιας σημασίας. Δεν είναι εύκολη η αντιμετώπιση του και η ριζική αντιμετώπιση του. Αλλά, εν πάση περιπτώσει,
κεντρικό ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία. Πέσουν ασφαλώς οι πόλεμοι και η αποικιοκρατία, βεβαίως. Το ζήτημα των λαθροδιακινητών και των κρατών που εμπλέκονται στη διακίνηση μεταναστών είναι αφετηρία, πιστεύω. Αφού δεν μπορούμε να λύσουμε ούτε την κλιματική αλλαγή, ούτε και τη φτώχεια, να ξεκινήσουμε από εκεί. Και ταυτόχρονα να γίνουν αναπτυξιακά σχέδια για τις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι μετανάστες. Μάλιστα. Αλλά να ξεκινήσουμε από τα κράτη. Πρώτη είναι η Τουρκία, μετά είναι δυστυχώς η Λιβύη και είναι η πρώτη φορά που ο Χαφτάρ, από την περιοχή που ελέγχει ο Χαφτάρ, έχουμε από ό,τι ξέρω, από ό,τι έχω διαβάσει, είναι η πρώτη φορά, γιατί ο Χαφτάρ είχε διαβεβαιώσει ότι από μένα δεν θα ξεκινήσουν. Άρα και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Μάλιστα. Κράτη και λαθροδιακινητές πρέπει εκεί να επικεντρώσουμε και παράλληλα σε ριζικές λύσεις με ανάπτυξη των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι οικονομικοί μετανάστες. Ιτοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους. Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησαν την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr. Το Infognomon Politics έκανε μια σχετική έρευνα από την οποία αντλήθηκαν κάποια πολύ σημαντικά δημοσιεύματα τα οποία και φιλοξενήσαμε στην ιστοσελίδα μας. Τα δημοσιεύματα αποκαλύπτουν όλες τις λεπτομέρειες για το πώς δρούνε οι λαθροδιακινητές από το Πακιστάν, οι οποίοι ψαρεύουν κόσμο μέσω Facebook ενώ ακολουθούν διαφορετικές διαδρομές για να φτάσουν στην Ευρώπη ανάλογα με το ποσό που πληρώνονται. Τι σημαίνει αυτό? Όποιος έχει να πληρώσει υψηλά ποσά, μεταφέρεται αεροπορικός από το Πακιστάν στη Βόρεια Αφρική και από εκεί μεταφέρονται στην Ευρώπη με πλοία. Όσοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην τιμή, μεταφέρονται προς την Ελλάδα μέσω επικίνδυνων χερσαίων ειδών από Ιράν και Τουρκία. Ποια είναι η τιμή για να φτάσει κανείς με τη βοήθεια λαθρεμπόρων στη Βόρεια Αφρική? 2 με 3 εκατομμύρια πακιστανικές ρουπίες, δηλαδή 6.397 ή 9.596 ευρώ. Ακούστε και μία άλλη λεπτομέρεια που φωτίζει την αιτία του όλου προβλήματος. Γιατί αναγκάζονται οι Πακιστανοί να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους? Διότι η χώρα τους βιώνει μια τεράστια οικονομική κρίση και βρίσκεται πολύ κοντά στη χρεοκοπία. Η φτώχεια και η εξαθλίωση είναι η μία όψη του νομίσματος. Η άλλη είναι ότι πολλές ροές ανθρώπων προέρχονται από το κατεχόμενο από το Πακιστάν Κασμίρ, του οποίου οι κάτοικοι αντιμετωπίζονται από το Ισλαμαμπάντ ως κατώτεροι πολίτες. Ζουν ρατσισμό μέσα στην ίδια τους τη χώρα και έχουν στερηθεί από βασικά δικαιώματα και υποδομές. Υπάρχουν αναλυτικές λεπτομέρειες σε ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στο εφογνώμο politics.gr με τίτλο «Τριτοκοσμικές καταστάσεις στο κατεχόμενο από το Πακιστάν Κασμίρ». Ο αριθμός των νεκρών εξηγεί γιατί τουλάχιστον 21 άτομα στο σκάφος ήταν από το κατεχόμενο από το Πακιστάν, Τζαμού και Κασμίρ, το οποίο ζητούσε την ελευθερία από την τυραννική εξουσία του Ισλαμαμπάντ. Τους έχουν κλέψει τη γη και τους πόρους τους και τους έχουν φέρει σε καθεστώς σκλάβων στην επικράτειά τους. Όποιος υψώνει φωνή ενάντια στον κανόνα έχει οδυνηρό τέλος, αναφέρει σε σχετικό άρθρο ο Παύλος Αντωνόπουλος για την ιστοσελίδα GreekCityTimes.com. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν... Όχι απλά στεναχωρήθηκε, μιλάμε για ένα, αυτό ήταν ένα τραγικό ναυάγιο από τα μεγαλύτερα που έχουν συμβεί στη Μεσόγειο, νομίζω. Και ασφαλώς είναι μια στιγμή που πρέπει να σκεφτούμε τι συμβαίνει εδώ πέρα, τι γίνεται, πού πάει ο κόσμος και πού θα πάει αυτή η ιστορία. Καταρχάς έχω να κάνω μια πρώτη παρατήρηση. Εξ όσων γνωρίζω, ο Χαφτάρ και η κυβέρνηση που κυβερνά την Ανατολική Λιβύη το είχε ως κάφημα ότι από μένα δεν έχει φύγει κανένα καράβι. Όλοι φεύγουν, λέει, από τη Δυτική Λιβύη, από το Ανδρίκελο του Ερντογάν, το Τμπέιμπα, την κυβέρνηση Τμπέιμπα.
Εδώ βλέπουμε ότι ξεκίνησε από το Τομπρούκ. Ίσως είναι το πρώτο καράβι που φεύγει από την περιοχή του Χαφτάρ. Εδώ θα πρέπει να γίνουν κάποιες συζητήσεις. Αυτός ο άνθρωπος έδωσε, τουλάχιστον έτσι θυμάμαι, ότι έδωσε εγγυήσεις ότι δεν πρόκειται. Τώρα ξεκινήσαμε και από εκεί, γιατί είχαμε τον Τμπέιμπα, είχαμε και την Τινησία πριν από λίγες μέρες και μάλιστα εσπευσμένα Ευρωπαϊκή Ένωση πήγε να δώσει λεφτά στην Τινησία για να το σταματάει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι πρέπει να ληφθούν περιοριστικά μέτρα, διότι το φαινόμενο, υπάρχουν και άλλες αιτίες, θα τις αναλύσουμε πιο κάτω, θα τις αναφέρουμε, αλλά το φαινόμενο παίρνει τέτοιες εφιαλτικές διαστάσεις, επιπλέον των άλλων που θα πούμε, και για δύο λόγους. Πρώτον είναι η χαλαρότητα που υπάρχει σε ορισμένα κράτη, που όταν λέμε χαλαρότητα δεν φυλάνε την επικράτειά τους, κονομάνε απίστευτα λεφτά. Σκεφτείτε τώρα αυτό, αν ήταν 700 άτομα και ήταν από 3.000 στο κεφάλι, το λέω έτσι γιατί έτσι τους λένε οι διακινητές, είναι πάνω από 2 εκατομμύρια. Πού να βρεθούν αυτά τα λεφτά στην Αφρική? Μιλάμε για τεράστια ποσά τα οποία διανέμονται σε αξιωματούχους και έτσι τους αφήνουν να περνάνε. Άρα το ένα ζήτημα είναι οι διακινητές σε συνδυασμό με τα κράτη τα οποία γίνονται και αυτά συνεργάτες των διακινητών. Αν λοιπόν εκεί βελτιωθεί η κατάσταση και πιστούν οι χώρες αυτές να προστατέψουν την επικράτειά τους, αυτό το φαινόμενο θα περιοριστεί. Δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ, όσα μέτρα και να πάρει, πάντα θα έχουμε μετακινήσεις, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στις χώρες υποδοχής και σε τέτοιο βαθμό που να δημιουργούνται και προβλήματα, εννοώ, με τους θανάτους και με τους πνιγμούς. Ένα άλλο θέμα, ειδικά σε σχέση με τη Λιβύη. Τώρα δεν ξέρω αν λόγω γύρατος, δεν θυμάμαι καλά. Πάντως νομίζω ότι έχω ακούσει τον Καντάφη να λέει με τα ίδια τα λόγια, να λέει ότι εάν με ανατρέψετε, να ξέρετε ότι μετά η Ευρώπη θα γεμίσει μετανάστες. Εγώ είμαι αυτός ο οποίος κρατάω τη χώρα μου απολύτως κλειστή σε τέτοια φαινόμενα. Εδώ λοιπόν, αναζητώντας τους ενόχους αυτής της τραγωδίας με τα εκατοντάδες θύματα, όλοι οι άνθρωποι έχουν η ζωή τους, ανεξαρτήτως φίλου και ηλικίας, έχει αξία, έτσι. Ακόμα και μια μέρα να στερήσεις από τον άλλον δεν έχει σημασία, είναι η ζωή του άλλου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν ακούς για γυναίκες και παιδιά, εκεί καταλαβαίνετε ότι, συγγνώμη, αυτοί οι οποίοι ανέτρεψαν τον Καντάφη δεν έχουν ευθύνες. Και ξέρετε ποιοι είναι, έτσι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εδώ φοβάσαι να πεις κάτι, θα σου πούνε ότι είσαι αντιαμερικανός, αντινατοϊκός, αντιδυτικός. Όχι, καθόλου. Όχι μόνο, δεν είμαι καν φιλοδυτικός. Είμαστε, η Ελλάδα είναι η Δύση. Δεν ανήκει στη Δύση, είναι η Δύση. Εδώ είναι τα θεμέλια του πολιτισμού της Δύσης. Άρα δεν ανήκουμε πουθενά. Είμαστε η Δύση λοιπόν και έχουμε και χαρακτηριστικά Ανατολής. Αυτό είναι άλλο θέμα. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα λέμε την αλήθεια. Γιατί ανέτρεψαν τον Καντάφη? Ο Καντάφη ήταν σκληρότερος δικτάτορος από τον Ερντογάν. Το έχετε σκεφτεί καθόλου? Ξέρετε τι γίνεται στην Τουρκία? Ξέρετε τι γίνεται στις τουλάχιστον ο Καντάφη δεν είχε εισβάλει σε καμιά χώρα. Και να σας πω κάτι. Μου είπε ένας Κούρδος παλιός αγωνιστής που ήταν δίπλα στον Αμπντουλάχο Τζαλάν ότι κάποια στιγμή από την Αίγυπτο, από την Δαμασκό, τον έστειλε ο Αμπντουλάχο Τζαλάν κανονικά με το αεροπλάνο να πάει στον Καντάφη. Είχε κανονίσει ο Καντάφη να τον δεχτεί ή ζήτησε, λέει, στείλε μου έναν άνθρωπο. Ο ίδιος μου τα διηγείται. Πήγε λοιπόν ο άνθρωπος εκεί, δεν ξέρω τι είπε, δεν ρώτησα δηλαδή, αλλά έδειξε ότι δείχνει ενδιαφέρον για το κουρδικό. Είχε πει ότι σε αυτόν τον ήλιο της Μέσης Ανατολής από κάτω δικαιούνται να ζουν σαν άνθρωποι και σαν ένα ανεξάρτητο έθνος και οι Κούρδοι, όπως και οι άλλοι λαοί. Αυτό είχε πει ο Καντάφη που ανέτρεψαν. Και οι άλλοι, οι πολιτισμένοι, κρατούν τον κουρδικό λαό εχμάλωτο του Ερντογάν, του Άσαντ, του Βαγδάτης και του Ιράν. Οι καλοί δυτικοί και ο κακός Καντάφης. Λοιπόν, και λέει ότι του έδωσε ένα πακέτο να το πάει στον Οζαράν, δεν ξέρω τι είχε, και ένα πακέτο για τον άνθρωπο που μου τα έλεγε.
Λέει, δεν το άνοιξε εκείνη τη στιγμή. Όταν έφτασε στη Δαμασκό, το άνοιξα λέει, μπροστά στον Ωτζαλάν και είχε μέσα 200.000 δολάρια προσωπικό δώρο. Του είπε ο Ζαλάν, πάρτα και εσύ ήταν στην οικογένειά σου που τα έκανε δώρο. Και είπε, όχι, εγώ θα τα δώσω στον αγώνα. Και τα δώσω στον αγώνα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν ο Καντάφη. Ήταν ο άνθρωπο που κάλεσε τον Ερμπακάν μόλι ανέβηκε πρωθυπουργό και τον κατσάδιασε. Γιατί λέει, συμπεριφέρεστε σαν να είναι ζώα, λέει, οι Κούρδοι και άλλοι λαοί. Γιατί δεν του συμπεριφέρεστε καλά. Αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν, τώρα εάν είχε κάνει τρομοκρατικές ενέργειες, κάτι θυμάμαι τότε με ένα αεροπλάνο κτλ, εκεί υπάρχει ένα θέμα, εντάξει. Αλλά όταν κάνεις μια ενέργεια πρέπει να δεις και την επόμενη μέρα. Εδώ παρακάτω θα δούμε. Άρα τα βασικά αίτια είναι, η πρώτη παρατήρηση είναι ότι ο Χαφτάρ που έδωσε διαβεβαιώσεις είναι η πρώτη φορά που ξεκινάει από το λιμάνι το Μπρουκ που ανήκει στην Ανατολική Τρίπολη, στην Ανατολική Λιβύη, ξεκίνησε αυτό το... Και το δεύτερο είναι ότι εάν δεν είχαν ανατρέψει τον Καντάφη ή εάν είχαν φροντίσει να πάμε σε μια μετάβαση σε ένα άλλο ηγέτη χωρίς να χαλάσει το κράτος που λέγεται Λιβύη, και τώρα κοιτάξτε τι γίνεται, δολοφονίες, κλοπές και τουρκολιβικά μνημόνια, πάρτε τα. Λοιπόν... Πάμε τώρα να δούμε τις βασικές αιτίες της μετανάστευσης. Οι βασικές αιτίες της μετανάστευσης είναι οι εξής. Είναι η υπανάπτυξη. Δηλαδή υπάρχουν χώρες που δεν έχουν πόσιμο νερό, τα παιδιά πεθαίνουν από την πείνα και αυτό το εκμεταλλεύονται κάποιοι, τα κυκλώματα, οι διακινητές, σε συνεργασία με τις ΜΚΟ, θα δούμε παρακάτω, και τους φέρνουν στην Ευρώπη. Η υπανάπτυξη γιατί υπάρχει? Μπορεί να είναι και θέμα παράδοσης. Ένας λαός θέλει να έχει αυτόν τον πολιτισμό και αυτό το σύστημα. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε να κάνουμε κάποιους περισσότερο ευτυχισμένους από ό,τι θέλουν οι ίδιοι να είναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να υπάρχουν παραπάνω αντικειμενικές αιτίες. Όμως, παρόλα αυτά, η τηλεόραση, όλα τα μέσα δείχνουν ότι στην Ευρώπη υπάρχουν επιδόματα, υπάρχει καλή ζωή, κοινωνικό κράτος, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τα παιδιά σου μπορούν να πάνε σε καλό σχολείο. Αυτά λοιπόν σε μια υπανάπτυκτη χώρα είναι το δέλεαρ μαζί με τους διακινητές να βάλουν τους ανθρώπους στη διαδικασία για να καταλήξουν είτε σε μια χώρα της Ευρώπης, όπου κάποιοι άνθρωποι όντως βελτιώνουν τη ζωή τους, κάποιοι όμως καταστρέφονται. Παιδάκια εκπορνεύονται, κοριτσάκια εκπορνεύονται, εντάξει, μιλάμε για μεγάλη δυστυχία. Οι αιτίες της επανάπτυξης μπορεί να είναι η παράδοση, όπως είπα, μπορεί να είναι όμως και η αποικιοκρατία. Δηλαδή, οι χώρες οι αποικιοκρατικές, ξέρετε ποιες είναι, πήγαν σε αυτές τις χώρες, έκλεψαν τον πλούτο τους, το χρυσό, τα διαμάντια τους, έκλεψαν και τους ανθρώπους, σκλαβοπάζαρα, όλα αυτά. Και όλο αυτό τώρα θεωρούν ότι πρέπει να τους ξεπληρώσουν το χρέος οι δυτικοί, οι αποικιοκρατικές δυνάμεις. Η Ελλάδα τι φταίει? Εμείς ούτε αποικιοκρατική δύναμη είμαστε, ούτε πόλεμο κάναμε. Ένας άλλος λόγος είναι η πόλεμη. Ακούστε, όπου έγινε πόλεμος, εν πάση περιπτώσει να χρησιμοποιήσεις βία, αυτό η ιστορία το νομιμοποιεί όταν έχει στόχο να πετύχεις κάτι καλύτερο. Στη Σομαλία έγινε πόλεμος καταστροφή. Η χώρα είναι κατεστραμμένη. Στο Ιράκ έγινε πόλεμος καταστροφή. Στη Λιβύη έγινε πόλεμος καταστροφή. Στο Αφγανιστάν έγινε πόλεμος καταστροφή. Στη Συρία προκάλεσαν πόλεμο με πρωταγωνιστή την Τουρκία, καταστροφή. Στην Ουκρανία πόλεμος καταστροφή. 6 εκατομμύρια πρόσφυγες νομίζω. Αλλά για εκείνους δεν μιλάει κανείς, γιατί είναι ευπρόσδεκτοι οι Ουκρανοί για άλλους λόγους. Άρα και οι πόλεμοι ευθύνονται, και αυτοί που έκαναν τους πολέμους. Αλλά έπρεπε να υπάρχει ένας μαγικός τρόπος να μεταφέρονται με διακτηνισμό. Οι άνθρωποι αυτοί, λόγω αποικιοκρατίας και λόγω των πολέμων, να διακτηνίζονται και να πηγαίνουν στις χώρες που προκάλεσαν. Δεν φταίνουν οι άλλες χώρες όμως. Θα δείτε παρακάτω. Τώρα, εντάξει, εμείς οι Έλληνες ειδικά είμαστε ένας λαός που από την αρχαιότητα ψάχναμε για μια καλύτερες συνθήκες. Και έτσι δημιουργήθηκαν οι αποικίες, έτσι. Άρα θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε με κατανόηση όταν ένας άνθρωπος θέλει να βελτιώσει τη ζωή του. Από εκεί και μετά όμως, από τότε που ήμασταν έτσι εμείς, ακόμα και στον 20ο αιώνα,
τέλη 19ου 20ου αιώνα, που πήγαμε οι πρόσφυγες, οι Έλληνες μετανάστες πήγαν στην Αμερική, στην Αργεντινή, και αυτοί πήγαν για να βελτιώσουν τη ζωή τους. Όμως ο κόσμος άλλαξε. Τώρα πλέον τα κράτη είναι πιο συγκροτημένα, και εδώ, για σταματήστε τώρα, τα κράτη, οι άνθρωποι τα δημιούργησαν, είναι συλλογικότητες που δημιουργήθηκαν επί τη βάση κοινών συμφερόντων. Και τα σύνορα οι άνθρωποι τα δημιούργησαν για να προστατεύσουν τα κοινά τους συμφέροντα. Τώρα δεν μπορούμε να δαιμονοποιούμε τα σύνορα. Προσέξτε γιατί. Ας θεωρήσουμε ότι επικρατεί η άποψη αφήστε τα σύνορα, δεν υπάρχουν σύνορα, να μπαίνει όποιος θέλει εδώ. Τι είναι πιθανό να συμβεί? Είναι πιθανό να συμβεί το εξής. Εξαιρετικά πιθανό. Με κάποιο τρόπο να παγώσουν τη συμμετοχή της Ελλάδας στη Σέγγεν και όλοι όσοι μπαίνουν στην Ελλάδα να φράξουν τα σύνορα η Σέγγεν και να μένουν στην Ελλάδα. Θα μπουν 1, 2, 3, 4, 5, 6 εκατομμύρια, 7 εκατομμύρια. Και εκεί αυτοί θα μπουν στη λογική, προσχωρώ στη λογική αυτών που λένε αφήστε τα σύνορα ανοιχτά. Τι σημαίνει Ελλάδα, λέει? Χώρος είναι, λέει. Ήμασταν εμείς παλιά, τώρα μπορεί να είναι άλλοι. Το έχει πει καθηγητής πανεπιστημίου αυτός και μάλιστα κολλητός της κυβέρνησης της προχθεσινής του κ. Μητσοτάκη. Τον έχουν υπερπροβάλει. Νομίζω ο κ. Καλύβας το έχει γράψει σε άρθρο τον Νοέμβριο. Αν έρθουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι εδώ με βάση την αρχή δεν υπάρχουν σύνορα, ο κάθε άνθρωπος δικαιούται να βελτιώσει τη ζωή του και να πάρει να μοιραστεί αυτά που έχεις εσύ. Καταρχάς θα καταρρεύσει το κοινωνικό κράτος κτλ. Όμως αυτή η νοοτροπία θα επεκταθεί και να πάνε και στα νησιά της πολυτελείας, στη Μύκονο, στην Κρήτη, στη Ρόδο, έτσι, να μοιραστούν και εκεί. Γιατί να ζήσει εσύ καλύτερα από έναν άλλον? Να ζουν και αυτοί, να το ισοφαρίζουμε, να το συσταθμίσουμε. Το επόμενο βήμα, η λογική αυτή, η επέκταση αυτής της λογικής, και προσέξτε, δεν είναι λαϊκισμός. Είναι ακριβώς αυτό που διαβάζω και μας λένε. Θα πάνε στην Εκάλη. Θα πούν, παιδιά, δεν μπορεί εγώ να πεινάω και εσύ να έχεις ένα σπίτι σε 10 στρέμματα που υπερπολιτελές με πόσες τουαλέτες και πισίνες κτλ. Μπαίνουμε και εκεί λοιπόν. Αφού μπούμε και εκεί, μετά θα μπούμε και στα σπίτια. Δεν μπορεί εγώ να μένω στον δρόμο και εσύ να έχεις σπίτι, άνοιξε το σπίτι σου. Δεν οδηγεί πουθενά αυτή η λογική. Μιλάμε για την καταστροφή των κοινωνιών και των κρατών και των εθνών. Άρα, ποια είναι η λύση? Η λύση είναι οι αποικιοκρατικές δυνάμεις, οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις και οι δυνάμεις που κάνουν τους πολέμους να πιεστούν και να πάρουν μέτρα να αναπτυχθούν αυτές οι χώρες που, από τις οποίες προέρχονται τα μεγάλα κύματα των μεταναστών, να αναπτυχθούν για να περιοριστεί τέλος πάντων το φαινόμενο. Από εκεί και μετά, οι χώρες οι οποίες βοηθούν, δηλαδή είναι η συνεργή των κυκλωμάτων των διακινητών, αντί να παίρνουν λεφτά, να τιμωρηθούν. Δεν μπορεί να πληρώνουμε την Τουρκία επειδή έχει ανοίξει τα σύνορα. Προσέξτε, άνοιξε τα σύνορά της εκεί που τη συμφέρει. Έκανε 700 χιλιόμετρα σύνορα τείχος με τη Συρία, άλλα 400 με το Ιράν. Και αφήνει να περνούν στο έδαφος της μόνον αυτοί που εξυπηρετούν το εθνικό της σχέδιο. Δηλαδή, πληθυσμοί τους οποίους τους κρατάει ο Ερντογάν με σχέδιο, τους δίνει υπηκότητα, με στόχο να τους εκτουρκίσει για να εξισορροπήσει, επειδή η Τουρκία έχει σημαντικότατο δημογραφικό πρόβλημα. Προσέξτε, δεν μιλώ στον αέρα. Έχω τα στοιχεία από και τη στατιστική υπηρεσία και από πανεπιστήμια, από μελέτες της Τουρκίας, που λένε ότι όλοι οι άλλοι πλην των Κούρδων έχουν υπογεννητικότητα, σαν την Ελλάδα είναι. Μπορεί και χειρότερα σε ορισμένες περιπτώσεις. Μόνο οι Κούρδοι γεννάνε, και αυτοί όχι όλοι οι αστικοποιημένοι, αυτοί που είναι στην Ανατολή. Λοιπόν, και θέλει να τους κρατήσει και μάλιστα σε νομούς, εκεί τους περίεργους νομούς που φράσουν την κουρδική πλημμυρίδα. Άρα και τους άλλους σπρώξουν στην Ελλάδα. Έτσι. Πρέπει λοιπόν οι χώρες οι οποίες δέχονται την πίεση, και αναφέρουμε στην Ευρώπη βασικά, γιατί οι ΗΠΑ είναι μόνο για να ασκούν κριτική, έτσι.
υπεύθυνες για τους πολέμους και να ασκούν κριτική. Στα δικά τους είναι να παίρνουν μέτρα. Στα δικά μας λένε, α, γιατί κάνετε αυτό και γιατί παίρνετε περιοριστικά μέτρα. Ε, βέβαια. Λοιπόν, άρα να καταλήξουμε. Όσοι, προσέξτε, άλλο οικονομικός μετανάστες, άλλο πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες, για τους πρόσφυγες πρέπει να βρεθεί τρόπος να πηγαίνουν στα προξενία, να δημιουργήσει η Ευρώπη, θέλετε, να δημιουργήσει μηχανισμό και να δίνεται το άσυλο με ταχύτατες διαδικασίες όσοι πραγματικά αντιμετωπίζουν πρόβλημα, αυτό δεν το συζητάμε. Και από εκεί και μετά, όντως, αν είναι ένας πολίτης της Τουρκίας που έκατσε 30 χρόνια φυλακή και τον κυνηγά να τον ξαναφυλακίσουν, αυτός δεν πρέπει να πάει σε προξενείο, αυτός πρέπει να περάσει παράνομα τα σύνορα. Και αυτά που λένε πρέπει να υπάρχουν νόμιμες δίωδες, αυτά είναι παραμύθια. Άμα υπάρχει νόμιμος δίωδες, τον πιάσει ο άλλος από απέναντι. Όποιος πάει σε νόμιμο δίωδο θα τον αρπάζει. Εν πάση περιπτώσει, όσοι βρίσκουν τρόπο και περνάνε στην Ελλάδα, που διώκονται από την Τουρκία, για αυτούς να υπάρχει μία δίκαιη αντιμετώπιση. Λοιπόν, τώρα, αυτά είχα να πω για το ναυάγιο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν είναι συγκλονισμένος, πιστεύω. Από εκεί και μετά, νομίζω ότι και η Ελλάδα θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να τετραγωνίσει τον κύκλο. Δηλαδή, τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη με ασφάλεια να τους δέχεται και όσοι είναι οικονομικοί μετανάστες και θα πρέπει να προσαρμοστεί και η Ελλάδα στην ευρωπαϊκή πολιτική, βλέπω ότι πάνε να κάνουν μία μεταρρύθμιση και προβλέπει ταχύτατη επιστροφή στις πατρίδες τους. Εν πάση περιπτώσει, η Ελλάδα στο βαθμό που μπορεί να το κάνει να επηρεάσει την ευρωπαϊκή πολιτική, ούτως ώστε το φαινόμενο αυτό να περιοριστεί και ταυτόχρονα να ληφθούν μέτρα να μην ξαναζήσουμε τέτοια τραγικά γεγονότα. Τώρα, όσον αφορά διάφορους που πηγαίνουν και κάνουν διάφορα, προσέξτε. Είπαμε δεν ασχολούμαστε με τα εσωτερικά, αλλά προσέξτε το 3% που οδηγείτε το χώρο σας. Το 3% προσέξτε, μην πάει και παρακάτω. Κοιτάξτε που πήγε ένας που έλεγε αυτά που έλεγε. Από εκεί που ήταν, κάτω από το μισό. Μέσα σε χρόνο ρεκόρ, έτσι. Κάτω από το μισό και να δείτε και που θα πάει. Και εσείς εκεί θα πάτε, προσέξτε. Προσέξτε. Λοιπόν, αυτά είμαστε. Πάμε στο δεύτερο θέμα τώρα. Το δεύτερο θέμα είναι ο ρόλος των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Κατά πόσο έχουν ευθύνη στα εγκλήματα. Έτσι. Να δούμε ένα παράδειγμα από την Athens Voice, ένα άρθρο. Χρηματοδοτήσεις που αγγίζουν τις 500.000 ευρώ φέρεται να έλαβε ο εκπρόσωπος διαφόρων μη κυβερνητικών οργανώσεων όπως το Ελληνικό Παρατήριο Συμφωνιών του Ελσίνκη Παναγιώτης Δημητράς με αιτιολογία την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών αλλά και την υποστήριξη ατόμων που δεν είχαν πρόσβαση στις κρατικές δομές. Λοιπόν, ωστόσο, η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, μετά από έρευνα, κατέληξε στο συμπέρασμα πως τα χρήματα αυτά διατέθηκαν για διαφορετικούς σκοπούς από εκείνους για τους οποίους εισπράχθηκαν και είχαν εγκριθεί από ευρωπαϊκούς αλλά και άλλους φορείς. Όπως αναφέρει η Real News, πλέον το πόρισμα των ελεγκτών της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες βρίσκεται στα χέρια της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Ελένης Μιχαλοπούλου. Η Εισαγγελική Λειτουργός θα διενεργήσει την υποκαταρκτική εξέταση με βασικό ύποπτο τέλεσης των κακουργηματικών πράξεων της απιστίας και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος τον ίδιο τον εκπρόσωπο αυτών των μη κυβερνητικών οργανώσεων, τον κ. Δημητράδη. Ωστόσο, με εντολή του Προέδρου της Αρχής για το ξέπλυμα και πρώην Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ήδη έχει διαταχθεί η δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων
δηλαδή τραπεζικών λογαριασμών, θηρίδων κλπ. Του Παναγιώτη Δημητρά, αλλά και των ΜΚΟΣ τις οποίες εμφανίζεται ως επικεφαλής. Στο εισαγγελικό μικροσκόπιο, βάσει του πορίσματος, αναμένεται να μπει και η σύζυγός του, καθώς εμφανίζεται ως συνδικαιούχος σε τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους, όπως προέκυψε από τον έλεγχο, ενδέχεται να υπάρχει ύποπτο χρήμα. Ο Παναγιώτης Δημητράς αποκαλείται και εθνικός μηνυτής, καθώς έχει υποβάλει σύμφωνα με δήλωσή του περίπου 5.000 μηνύσεις κατά των ελληνικών αρχών, δικαστικών λειτουργών, δημοσιογράφων και άλλων. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ, αλλά του την επέστρεψα τη μήνυση, του έκανα και εγώ μήνυση, για ζητήματα που αφορούν το μεταναστευτικό, όπως οι επαναπροωθήσεις. Πώς όμως η αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες τον έβαλε στο στόχαστρό της? Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει η Real News, το πρώτο καμπανάκι χτύπησε στην αρχή όταν ήρθε σε γνώση της ότι τα τέλη του περασμένου έτος η εισαγγελία της ΚΟ άσκησε τόσο στον ίδιο, τον κύριο Δημητρά, όσο και σε άλλα μέλη ΜΚΟ, ποινική δίωξη για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και διευκόνησης της παρανόμησης εισόδου μεταναστών στη χώρα μας. Να μία από τις αιτίες λοιπόν. Κατά τις αρχές, μέλος άλλης μη κυβερνητικής οργάνωσης επικοινωνούσε με τα κυκλώματα των διακινητών, ούτως ώστε να μεταφέρουν με ασφάλεια τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στην ελληνική επικράτεια. Στη συνέχεια, το μέλος της άλλης οργάνωσης έδινε στους πρόσφυγες το τηλέφωνο του Παναγιώτη Δημητρά, ο οποίος θα τους βοηθούσε να εξασφαλίσουν μεταξύ άλλων και νομική υποστήριξη, ώστε να μπορέσουν να τύχουν ευνοϊκότερες μεταχείρισης από τη στιγμή που θα βρεθούν στη χώρα μας. Μιλάμε για κανονική εγκληματική οργάνωση. Και να σκεφτούν οι πολιτικοί που πηγαίνουν εδώ και εκεί και λένε μήπως εκ των πραγμάτων τοποθετούν και τους εαυτούς τους στην απόλυξη αυτών των εγκληματικών οργανώσεων. Έτσι ξεκίνησε η έρευνα, από την οποία προέκυψαν ύποπτες διαδρομές χρηματικών ποσών μεταξύ διαφόρων εταιριών και χρήματα που φαίνεται να κατέληγαν σε ατομικούς λογαριασμούς του εκπροσώπου της ΜΚΟ Ελληνικό Παρατηρητήριο Συμφωνιών του Ελσίνκη και της συζύγου του. Στη συνέχεια τα ίχνη αυτών των χρημάτων χάνονταν. Πού πήγαιναν τα χρήματα? Προσέξτε, έχει ενδιαφέρον εδώ. Να σημειωθεί ότι οι επιχορηγήσεις που έπαιρνε ο Δημητράς προέρχονται όχι μόνο από τα παχυλά ευρωπαϊκά κονδύλια που έχουν αποδεσμευθεί για τη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος, αλλά και από το ελληνικό δημόσιο. Μήπως αυτοί που υπέγραφαν για να δώσουν στον κύριο Δημητρά λεφτά, λέω, πραγματικά τώρα μην με πείτε και, αλλά μήπως τελικά από την άλλη πόρτα τα έπαιρναν ή έπαιρναν ένα ποσό? Αλλιώς γιατί να δώσει στον Δημητρά το ελληνικό κράτος που κατηγορείται, δεν, μέχρι να καταδικαστεί τελεσίδικα είναι αθώος, αλλά κατηγορείται για σύσταση εγκληματικής συμμορίας. Και δίνανε οι δικοί μας το κράτος λεφτά των ελληνίων φορολογουμένων. Γιατί? Στην εγκληματική χρηματοδότηση εγκληματικής συμμορίας. Από το τελευταίο σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να έχουν επιχορηγηθεί εταιρείες στις οποίες εμπλέκεται ο Δημητράς με ένα ποσό περίπου 170.000 ευρώ από το ελληνικό δημόσιο. Το ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται στα 500.000 ευρώ, των οποίων η διαδρομή θα ανοιχθεί από τη δικαιοσύνη. Επαναλαμβάνουμε, αθώος μέχρι να απολυθεί ότι είναι ένοχος. Αλλά το γεγονός το οποίο αναφέρομαι είναι ότι είναι κατηγορούμενος για σύσταση συμμορίας εγκληματικής οργάνωσης. Λοιπόν, αυτά με τις ΜΚΟ, εντάξει, έχουν όσο δε για τους πολιτικούς που ρίχνουν ευθύνες στο ελληνικό κράτος, εγώ δεν ξέρω, ας τα βρει ο εισαγγελέας, αλλά το ελληνικό κράτος ξεκινάει ένα καράβι από τη Λιβύη. Έχει προορισμό την Ιταλία. Πηγαίνει το λιμενικό. Λέει να σας σώσω. Λέει όχι. Από ό,τι άκουσα τους ναυάρχους του λιμενικού, λέει είναι παράνομο να πας κάποιον να τον σώσει με το ζόρι. Εν πάση περιπτώσει, αν έχουν ευθύνες επιχειρησιακές θα τις δούμε, αλλά δεν μπορεί να έχεις 50 διαμερίσματα να τα νοικιάζεις σε ΜΚΟ και σε μετανάστες και να βγαίνεις να κατηγορείς και την Ελλάδα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εκεί, γι' αυτό σας είπα που πάτε.
Έτσι. Αν δεν σας μαζέψει κανένας ενώ από το δικό σας κόμμα. Πού οδηγείτε το κόμμα σας. Στο τέλος, αφήσαμε και μία απορία του έμπειρου δημοσιογράφου και παρουσιαστή της εκπομπής Ανιχνεύσεις, Παντελή Σαββίδη. Γιατί έχουμε μεταναστευτικές ροές από Πακιστάν, Μπαγκλαντές και όχι Ινδία? Μήπως η Δύση δεν έχει διαβάσει καλά το Ισλάμ? Αναφέρει ο τίτλος του σχετικού άρθρου. Όλες τις πληροφορίες που σας αναφέραμε μπορείτε να τις αναζητήσετε σε κείμενα που αναρτήθηκαν στο ifognomopolitics.gr. Αν σας άρεσε το βίντεο, δείξτε τη στήριξή σας, κάντε like, μοιραστείτε το περιεχόμενο, χτυπήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις από τα βίντεο που δημοσιεύονται στο κανάλι μας.